Σήμερα ήρθε και με επισκέφτηκε η πρώην μου. Νάτι Μπουμπού. Την έχει ο Ηλίας Μαναράκη. Την έχει πλύνει κιόλας εδώ από τις λάσπες. Όπου τι εργαλείο ήταν αυτό ρε παιδιά. Το καταυχαριστήθηκα αυτό το μηχανάκι. Λιάκο μου, για πες μου αγορίνα μου, για πες μου δύο λόγια. Από την ώρα που το πήρες, κάτσε να σας πάρω και τους δύο. Από την ώρα που το πήρες έχεις κάνει 30.000 χιλιόμετρα, 28. Στο περίπου. Κάπου τόσο. Το πήρε με καινούρια λάστιχα παιδιά, S22. S22 και τα έχει ακόμα. Καλά, φτάσανε στο τέλος της ζωής τους τώρα αυτή τη στιγμή. 28.000 χιλιόμετρα και τα λάστιχα τα φοράει ο τρελός ακόμα πάνω. Φυσικά το βλέπετε τώρα εκεί πέρα, είναι το κάλυμα από τα λινά. Εκείνο δεν πάει, ούτε 200 χιλιόμετρα δεν έχει ακόμα. Αλλά θα τα αλλάξει. Την έχει μαναρίτσα, άψογη. Ο Λιάκος εδώ την έχει άψογη, την προσέχει. Εντάξει. Είναι μηχανάρα ρε φίλε. Είναι μηχανάρα. Είναι διαχρονικό μηχανάκι. Κάτσε να σας πάρω λίγο, να σας βγάλω και ένα thumbnail. Λίγο έτσι, εδώ. Αυτά είναι. Έτσι, όμορφα. Για πες μου τώρα, το έχεις τώρα κοντά 30.000 χιλιόμετρα. Ναι. Τι έχεις δει ρε παιδί μου. Σε έχει ικανοποιήσει η μηχανή αυτή? Η μηχανή με έχει ικανοποιήσει στο έπακρο. Είναι το καλύτερο εργαλείο που θα μπορούσα να έχω πάρει. Το έχει φτιάξει ο Ναύαρχος με μεγάλη μαεστρία. Με αγάπη, με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη, πραγματικά. Από καταναλώσεις τι λέει Ηλία? Κοντά στα 6 λίτρα. Μάξιμουμ πιστεύω 6 λίτρα. Και τα δίνει όλα. Το έχεις όπως στο έδωσα και καλύτερο. Του έχει βάλει και στο ψυγείο ένα ωραίο κάλυμα μπροστά ο Ηλίας. Χωρίς φανφάρες εκεί και γράμματα και τέτοια, πολύ ωραίο. Για να μην γίνει και καραγκιόζης. Έχει την MRA ακόμα πάνω, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά. Η σελίτσα που είχαμε φτιάξει τότε, Ηλία, η σελίτσα πρέπει να σε έχει βγάλει παλικάρι στις καθημερινές, ε. Όλα τα λεφτά. Έτσι, θα είναι πολύ μελετημένη. Το έχει λουλούδι, το έχει πλυμμένο. Αφού με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, έλα έρχομαι για καφέ, το έχω πλύνει. Τι μου έκανε μόνο, μου έχει αλλάξει τους καθρέφτες. Μου έχει βάλει κάτι καγκούρικους εδώ, κάτι καγκουροκαθρέφτες, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, ψηλό κάπως. Για να δούμε πώς φαίνεται μπροστά. Εντάξει, ωραία. Από θέμα δύναμης, ροπής, αυτά, πώς τη βλέπεις? Άπλετη. Δεν σε έχει πουλήσει πουθενά? Ποτέ. Ούτε σου έχει κάνει από τα προγράμματα που είχα φτιάξει εγώ τότε τσικ πουθενά? Τίποτα. Η μηχανή δουλεύει ρολόι. Κονσέρτο. Κονσέρτο, έτσι. Τι είναι αυτό το μοτέρ που έχει φτιάξει τότε ρε παιδιά η Suzuki τώρα? Με 15 συμπίεση. 15. Εντάξει. Μηχανές τώρα που κόβουν 500, 600, 700 χιλιάδες χιλιόμετρα. Έχεις βάλει, είδα στη βαλίτσα, έχεις βάλει και, και αυτό το... Το μαξιλαράκι. Για τη γυναίκα. Ωραίος. Πιστεύω να το έχει εκτιμήσει αυτό, έτσι. Εννοείται. Ήταν μόνο γι' αυτό. Κοίτα και θεσάρα πίσω, έτσι, μεγάλη. Θα το κρατήσεις, θα το δώσεις? Δεν το δίνω ποτέ. 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 Και να πάρεις άλλο θα το κρατήσεις? Εννοείται. Εντάξει, είναι διαχρονικό μηχανάκι αυτό. Είναι μεγάλη λατρεία. Είναι διαχρονικό. Κάτσε το πάρουμε μία από μακριά ακόμα με τον ιδιοκτήτη του, έτσι. Εδώ, έτσι. Όμορφα. Η Μπουμπού είναι σε καλά χέρια. Επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά, γιατί μου την έχει φέρει κανένα 2-3 φορές εδώ πέρα, την έχω χαζέψει. Ήτανε και προαπέτηση δικιά μου, ότι ξέρεις κάτι, θα πάρεις το μηχανάκι, θα μου το φέρεις, θα το βλέπω. Πίνουμε ένα καφέ. Ήξερα και τι του έδινα. Δεν του έδωσα ένα μηχανάκι για να λακίσω μετά εγώ και να εξαφαλιστώ και να πάρει κανένα καρνάβαλο. Και κάθε φορά παιδιά που το φέρνει, πραγματικά σκυρτίζει η ψυχή μου. Πραγματικά, κάθε φορά. Λοιπόν, Λιάκο, καλή επιστροφή. Να το χαίρεσαι μέχρι τον επόμενο καφέ. Να είσαι καλά. Εντάξει. Φιλιά πολλά. Φιλιά.